Καλημέρα από το Tismi.gr, Φακέλη Βλασόπουλο εδώ, ο δικό σα άνθρωπο σε όλα μα όλα όμω τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα και έχουμε το premium free μάθημα τη εβδομάδα, το οποίο φυσικά απολαμβάνουν όλα τα premium free και φυσικά τα premium μέλη. Σήμερα θα δούμε τη δημιουργία, θα ασχοληθούμε καλύτερα με τη δημιουργία λογοτύπων και ιδιαίτερα θα δημιουργήσουμε ένα λογότυπο μέσα από το Photoshop. Έχουμε δημιουργήσει κατά καιρού πάρα πολλά λογότυπα μέσα από το Illustrator, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσά ασχολείστε μόνο με το Photoshop και σίγουρα ψάχνετε λύσει με Photoshop φιλοσοφία. Έτσι, θα δημιουργήσουμε σήμερα το συγκεκριμένο λογότυπο τη ε, υπηρεσία Detective, το οποίο φαντάστηκα και έκανα πράξη για να σα δώσω λοιπόν ε, τη δυνατότητα και την ευχέρεια να κατανοήσετε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα και μαγικά πράγματα μέσα από το Photoshop. Αρκεί να έχετε τη φαντασία ή και την έμπνευση. Θα λέγαμε μέσα από κάποια λογότυπα τα οποία βρίσκετε και βλέπετε είτε στην ζωή σας είτε στο διαδίκτυο γενικότερα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το 0 και θα φτιάξουμε το συγκεκριμένο πολύ ωραίο λογότυπο για Detective οι οποίοι ψάχνουν συνεχώς. Οπότε λοιπόν έχουμε το The Search Eye, το Detective Agency λοιπόν, το οποίο συγκεκριμένο λοιπόν γραφείο Detective Ψάχνει τα πάντα με ένα προσωπικό μάτι. Έτσι λοιπόν πάμε να το κάνουμε. Πηγαίνω στο file του Photoshop φυσικά, κάνουμε κλικ στο new και θα κάνουμε ένα έγγραφο το οποίο θα έχει πλάτος 1000 και θα λέγαμε ύψος περίπου στο 600. Για να κάνουμε λοιπόν ένα wide α, δημιούργημα, πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα θα έρθουμε. Πρώτη μας κίνηση είναι να φτιάξουμε ένα degradé στο φόντο. Οπότε πηγαίνω στο background, θα το ξεκλειδώσω με διπλό κλικ, θα το ονομάσουμε BG ή αλλιώ βουγού, <laughs> γράφεται με ελληνικά και θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε Blending Options και θα μπούμε φυσικά εδώ μέσα, θα επιλέξω το Gradient Overlay, πάρα πολύ ωραία, θα το κυρίσουμε φυσικά αυτό σε 0, εδώ ακριβώς για να έρθει λοιπόν να κάτσει κατακόρυφα, πάρα πολύ όμορφα, θα μπω φυσικά μέσα στο χρωματικό θα λέγαμε Le Grande, στο στυλ λοιπόν του χρώματος και θα έρθουμε να επιλέξουμε εδώ αντί για μαύρο κάτι θα λέγαμε γκρι, έτσι λοιπόν, ένα γκριζάκι, πάρα πολύ ωραίο νομίζω είναι αυτό. Θα κάνει πολύ ωραία αντίθεση με το λευκό. Και στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε ένα αντίγραφο του ιδίου, κάνοντας κλικ δίπλα ακριβώ, και θα το φέρουμε να κάτσει στην απέναντι πλευρά. Θα φέρω το λευκό να κάτσει στη μέση, στο 50. Βλέπετε location, και φυσικά εκείνο θα το φέρω να κάτσει στο 100. Οπότε έχουμε το συγκεκριμένο το οποίο είναι στο 0, το άλλο είναι στο 50 και αυτό είναι στο 100. Πάρα πολύ όμορφα, κάνουμε κλικ στο OK και ενδεχομένω βλέπετε τώρα ότι έχουμε πάρει έτσι, έχουμε πάρει ένα πιο 3D φόντο και ίσως να αυξήσω το scale περισσότερο για να το κάνουμε λίγο πιο flat, ίσως το γύρω στο 140 θα είμαστε super duper. Κάνουμε κλικ στο OK και έχουμε δημιουργήσει το φόντο μας το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα κατά πολύ ανώτερο από το λευκό βαρετό φόντο που είχαμε πριν από λίγο. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται έτσι. Πρέπει να κατανοήσετε ότι το φόντο δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα. Είναι πολύ σημαντικό συστατικό στην επιτυχία ενό λογοτύπου ή γενικότερο ενό γραφικού. Έτσι. Οπότε μην το αφήνετε ποτέ σαν δεύτερη επιλογή. Πρέπει να το φτιάχνετε ακριβώ όπω το έχετε φανταστεί για να μπορέσει να κουμπώσει στη συνέχεια κατάλληλα αυτό που δημιουργείται σαν κύριο συστατικό. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το ματάκι τώρα. Θα πάω, θα επιλέξω από εδώ το Ellipse Tool και θα κάνουμε ένα click and drag. Βλέπετε, έχω φιλ μαύρο για αρχή τουλάχιστον. Θα κάνουμε λοιπόν ένα click and drag α, να κάνουμε ένα κύκλο. Οπότε, ή όχι ακριβώ ένα κύκλο, ένα αυγό θα λέγαμε. Βλέπετε πόσο εύκολα. Κάνουμε ένα βουλάκι. Νομίζω ότι εδώ είμαστε μια χαρά. Και θα το αφήσουμε. Πάρα πολύ όμορφα. Στη συνέχεια θα πάμε. Θα επιλέξω το pen tool. Πηγαίνουμε λοιπόν στο pen tool. Πάρα πολύ όμορφα. Και θα έρθουμε τώρα, θα κρατήσω το Alt κρατημένο, το Option στο Macintosh, βλέπετε, και θα κάνουμε ένα κλικ εδώ και ένα κλικ εδώ ακριβώς. Πάντα με το Alt, το Option στο PC κρατημένο. Και βλέπετε πως κάνετε ένα αυγουλάκι λίγο πιο έτσι στενό. Από εκεί και πέρα θα κάνω ένα zoom περισσότερο, πάρα πολύ όμορφα. Θα πάμε με το Space, να το φέρουμε λίγο πιο αριστερά να φαίνεται καλύτερα. Φυσικά το προπερδιστή μου χρειάζεται τουλάχιστον τώρα. Θα κάνουμε ένα zoom περισσότερο, Μ, όχι τόσο, μια χαρά νομίζω είμαστε εδώ ακριβώς Και τώρα θα έρθω, θα πάρω και πάλι το Pen Tool Θα ενεργοποιήσουμε και πάλι το Convert Αυτό λοιπόν το Convert Point Tool Θα μπορούσα φυσικά να το επιλέξω με το Alt Ή απλά θα μπορούσα να πάω εδώ και να το επιλέξω με τη μία χωρίς να χρειαστεί να πατήσω καμία συντόμευση Οπότε ερχόμαστε και θα κάνουμε Click and Drag Βλέπετε προς τα πάνω με το shift πάντα κρατημένο για να δημιουργήσουμε ένα, μια πιο μαλακή γωνία καθώς είναι πολύ σκληρή αυτή τη στιγμή. Νομίζω κάποτε είμαστε ok. Και εδώ θα έρθουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο από κάτω. Σούπερ. Βλέπετε. Και έχουμε δημιουργήσει νομίζω ένα πάρα πολύ ωραματάκι. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι. Φυσικά, επειδή είναι shape, μπορεί να μεγαλώσει για να μικρύνει χωρί κανένα πρόβλημα, χωρί καμία παραμόρφωση. Έτσι, θα το μεγαλώσω λίγο παραπάνω και φυσικά κλικ στην επιβεβαίωση και είμαστε τούμπανο. Οπότε τώρα ερχόμαστε και φτιάχνουμε τον φακό μα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει το μάτι, θα φτιάξουμε και το φακό μα. Φυσικά, πριν φτιάξω το φακό, θα μπορούσα να του δώσω και ένα τεγκραντέ που θα έπρεπε να πάρει για να μπορέσει να αποδώσει το μπλε και θαλασσί χρώμα που έχει πάνω εδώ. Φυσικά τα έχω βρει ήδη τα δύο αυτά χρώματα. Κάνουμε ένα κλικ εδώ. Θα χρησιμοποιήσω σαν σκούρο έντονο μπλε το 00α8FF. 00α8F και φυσικά σαν το τυρκουάζ θα λέγαμε αυτό το χρωματάκι το πολύ ωραίο, το πολύ ε, ανοιχτό γαλάζιο θα επιλέξουμε το 00DYFF -E 00DYFF -E κάνουμε κλικ στο OK και θα έρθουμε τώρα, θα μπούμε εδώ μέσα θα κάνω διπλό κλικ να μπούμε μέσα στα Blending Options του ματιού μου και θα πάμε να επιλέξουμε από εδώ το Gradient Overlay στη συνέχεια θα γυρίσουμε τις μοίρες, το Angle δηλαδή τη γωνία στο 50 για να έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλύτερο. Θα το πάω λοιπόν με το χέρι εδώ, 50 θα γράψουμε. Και θα έρθω στη συνέχεια να μπούμε μέσα στο gradient, θα επιλέξουμε το μαύρο, θα κάνω ένα κλικ εδώ μέσα και θα επιλέξω απευθεία το πάνω χρώμα, το foreground color, πάρα πολύ όμορφα. Κάνουμε κλικ στο OK και φυσικά σαν λευκό θα επιλέξουμε το background, δηλαδή το Αυτό λοιπόν το πολύ ανοιχτό γαλάζιο. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Πόσο electric γίνεται το μάτι μου. Πάρα πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μάτι για να μην ματιαζόμαστε κιόλα. Και ίσω να αυξήσουμε λίγο και το scale ή να το μειώσουμε ενδεχομένω. Βλέπετε πώ πετυχαίνουμε ακριβώ την ε, μέση. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα είμαστε ok. Περίπου λοιπόν θα έλεγα στο 40. Θα είμαστε μια χαρά. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσα να φέρω λίγο πιο πάνω αυτό κάνοντα click και drag. Βλέπετε να το τραβήξω λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ακριβώ λοιπόν όπω θέλετε. Βλέπετε πόσο απλή είναι η δημιουργία μέσα στο Photoshop. Πηγαίνουμε να κάνουμε click στο OK. Πριν κάνω όμω click στο OK, θα επιλέξουμε και ένα drop shadow. Ένα λοιπόν ελαφρύ drop shadow. Οπότε θα πάμε το distance στο 0. Βλέπετε πώ υπάρχει γύρω γύρω. Και θα μειώσουμε λίγο το size περίπου στο 3. Θα χαμηλώσω λίγο και το opacity γύρω στο 45. Σούπερ μια πολύ πολύ αχνή σκιούλα. Κάνουμε κλικ στο OK και έχουμε φτιάξει το ματάκι μα το οποίο φυσικά περιμένει να μπει πάνω του ο μεγεθυντικό φακό. Πάρα πολύ απλά θα δημιουργήσουμε τώρα το μεγεθυντικό μα φακό. Πηγαίνουμε, κλείνουμε προσωρινά αυτό και θα πάρω από εδώ μέσα πάλι από τα shapes το ellipse tool. Μαύρο γέμισμα, πάρα πολύ όμορφα. Ερχόμαστε κάνουμε ένα click and drag. Βλέπετε πώ δημιουργούμε ένα κύκλο με το alt και το shift κρατημένο, το option και το shift στο macintosh. Σούπερ. Και από εκεί και πέρα θα πάμε θα επιλέξω εδώ μέσα, θα κάνω κλικ εδώ, το exclude overlapping shapes. Έτσι αυτομάτως θα έρθουμε και θα συνδυάσουμε ένα νέο κύκλο από πάνω, όπου θα έρθουμε και θα εξαφανίσουμε το κεντρικό κυρίως σημείο του κύκλου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το εφέ του φακού. Οπότε κάνουμε ένα κλικ και τρακά κάπου εδώ για παράδειγμα, νοητά, βλέπετε. Άσχετα αν είμαστε καλά ή όχι, θα το αφήσω κάπου εδώ. Βλέπετε πως έχει έρθει φυσικά, ερχόμαστε στη συνέχεια στο Bounding Box εδώ ακριβώς Θα ενεργοποιήσουμε φυσικά την αλυσίδα και θα κάνουμε ε, ουσιαστικά επανατοποθέτηση Βλέπετε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει με χρήση φυσικά των τελευταίων εκδόσεων του Photoshop Καθώς σε παλιότερες εκδόσεις τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο δύσκολα Και νομίζω ότι κάπου δεν είμαστε ΟΚ okay. ε, Θα μπορούσα φυσικά να το μεγαλώσω κι άλλο αν ήθελα Δηλαδή να το πάω γύρω στο ε, θα λέγαμε 2.70 θα το φέρουμε φυσικά να κάτσει ακριβώ εκεί που το έχω φανταστεί. Τέλεια, νομίζω κάπου δεν είμαστε ok. Ενδεχομένω να, θέλει να πάει λίγο πιο δεξιά και λίγο πιο κάτω τώρα. Τέλεια. Οπότε σε γενικέ γραμμέ είμαστε ok, θα έλεγα. Και τώρα πηγαίνουμε πολύ πολύ απλά και δημιουργούμε άλλο ένα shape. Θα επιλέξω λοιπόν το Rectangle Tool και πάντα βρισκόμενος πάνω στο ίδιο ακριβώς shape θα κάνουμε ένα zoom out και θα έρθω να κάνω εδώ ακριβώς, θα γυρίσουμε αυτό σε Combine Shapes όπου α, βλέπετε όμως ότι χτυπάει το προηγούμενο, δεν πειράζει οπότε Ctrl κλικ από εκτός και θα κάνουμε ένα καινούριο θα ρεκοπήσω και πάλι το Combine Shapes σε περίπτωση που δουλέψει κάνουμε ένα click and drag και θα φτιάξουμε εδώ ακριβώς ένα νέο συστατικό, βλέπετε το χερούλι θα λέγαμε του το φακού το οποίο έχει δημιουργηθεί σε νέο shape, δεν πειράζει όμως, μια χαρά είμαστε και έτσι Ερχόμαστε λοιπόν κάπου εδώ και θα το κάνω λίγο πιο πλατή και λίγο πιο, μάλλον λίγο πιο ψηλό και λίγο πιο πλατή. και νομίζω, όχι τόσο πολύ νομίζω, θέλω να είναι ακριβώ στο μέγεθο τουλάχιστον περίπου του κύκλου. Κάνουμε κλικ στο OK και βλέπετε πώ δημιουργήσαμε ένα πολύ ωραίο φακούλι. Θα τα επιλέξουμε τώρα για τα δύο αυτά, θα τα βάλω σε ένα group, Ctrl G. Θα βγάλω πάλι το ματάκι και θα πάρουμε λοιπόν τώρα το group 1, το οποίο θα το ονομάσουμε σε lens, α πούμε, και αυτό θα το ονομάσουμε σε I. Super, έχω το lens, Ctrl -tough θα το γυρίσουμε φυσικά να έρθει κάπως καλύτερα, δηλαδή κάπου εδώ θα λέγαμε. Θα το φέρουμε αυτό να αντιπροσωπεύει την κόρη του ματιού, θα το μικρύνουμε φυσικά. Θα το φέρουμε να κάτσει κάπου εδώ και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Βλέπετε πόσο απλό ήταν έτσι. Θα κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση. Να δούμε ακριβώ πώ φαίνεται και εδώ. Βλέπετε, ίσω να το κάνω λίγο πιο παχύ αν ήθελα. Δεν πειράζει όμω, καταλαβαίνετε λίγο πολύ πώ μπορεί να γίνει. Θα κάτσει λοιπόν κάπου εδώ. Τέλεια. Θέλω λοιπόν να κάτσει ακριβώ στο κέντρο του ματιού ο φακό. Οπότε θα πάμε στο i. Βλέπετε είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο. Θα βγάλω του χάρακε με R. Θα φέρουμε λοιπόν το χάρακα δεξιά. Να κάτσει λοιπόν ακριβώ στο κέντρο και φυσικά το χάρακα από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Το guide όπω λέμε. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα τέλειο σημείο. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Νομίζω θα είμαστε ok. Ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Εδώ ακριβώ. Και τώρα θα έρθουμε. Θα πάω πάνω στο lens. Θα κάνω control click πάνω στο rectangle 1. Βλέπετε πώ δημιουργώ ένα περίγραμμα. Θα πάω από κάτω. Shift control click για να πιάσουμε και τον κύκλο. Και θα πάμε λοιπόν τώρα στο ματάκι, θα κρύψουμε το lens, δεν μου χρειάζεται πλέον. Θα πάμε στο eye και θα βάλουμε ένα αντίστροφο layer mask. Οπότε ερχόμαστε εδώ κάτω στο layer mask με το alt κρατημένο, το option στο Macintosh, κλικ Και βλέπετε πόσο απλά δημιουργήσατε ακριβώ το πολύ πολύ ωραίο αυτό γραφικό. Θα μπορούσα να βάλω εδώ μέσα και ένα πιο μικρό κύκλο για να αντιπροσωπεύει ίσω κάτι, ένα μάτι πιο μέσα. Αν ήθελα να το δοκιμάσω λίγο, Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο κέντρο, κάνουμε ένα κλικ και drag, βλέπετε πάρα πολύ ωραία. Control click, βλέπετε πώ το ενεργοποιώ. Το κρύβω και πάλι δεν μου χρειάζεται. Και θα έρθω εδώ και θα το βάψουμε αυτό πολύ πολύ εύκολα με μαύρο χρώμα για να μπορέσει να εξαφανιστεί, να κρυφτεί λοιπόν όπω έχουμε πει πολύ πολύ καλά στι μάσκε που προσδιορίζουν. Βλέπετε λοιπόν μπορεί να γίνει ακόμη και έτσι αν θέλετε, να γίνει λίγο πιο έτσι, τρομακτικό σαν μάτι. Και φυσικά θα έρθουμε να γράψουμε. βέβαια, το πάρω ήδη έτοιμο γιατί το έχω ήδη φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Ερχόμαστε λοιπόν, παίρνουμε το συγκεκριμένο μότο, λόγο, ό,τι θέλετε λοιπόν, τίτλο, όπως ακριβώς σας αρέσει. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο απλά Δημιουργήσαμε ένα λογότυπο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε σίγουρα να το πουλήσετε σε κάποια εταιρεία είτε με θα λέγαμε οπτικά είτε σε κάποια εταιρεία με detectives και ιδιωτικούς αστυνομικούς. Οπότε βλέπετε πόσο απλά και πόσο εύχριστα μέσα από το Photoshop μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορέσαμε και δημιουργήσαμε ένα λογότυπο το οποίο ενδεχομένω να μας φέρει χρήματα μέσα από κάποια πώληση είτε σε κάποιο stock site είτε σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος μας ζήτησε να φτιάξουμε ένα τόσο μυστήριο περίεργο και έτσι α, ταινίας Λογότυπο. Να είστε καλά, φίλοι μου. Βαγγέλη Μπλασόπουλο εδώ. Φυσικά, ε, ο σκοπό των μαθημάτων αυτών είναι όχι είναι απλά να σα δείξει πώ να κάνετε ένα λογότυπο το οποίο το έχετε δει, αλλά να μπείτε λίγο στο πρόγραμμα, να κατανοήσετε λίγο τεχνικέ και βασικέ δυνατότητε του Photoshop για να μπορέσετε να πετύχετε πραγματικά μοναδικά πράγματα, τα οποία σίγουρα μπορούν να βγουν μέσα από τη φαντασία σα, αλλά μπορείτε να τα βρείτε και παντού δίπλα σα. Να είστε καλά, φίλοι μου. Ήταν το premium free μάθημα τη εβδομάδα. Φυσικά, για τα premium free mail θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά για τα premium mail, εννοείται φίλοι μου. Abriu